Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννενα, Φωνσή Ναδάλες και Ευρυπίδης Γιάκος βραβεύτηκαν σήμερα το μεσημέρι στους Ζωσιμάδες και παρέλαβαν συγκεκριμένα τα βραβεία MVP.gr για τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής με τον Πλατανιά και της 9ης αγωνιστικής με την Κέρκυρα. Το βραβείο στον Γιάκο παρέδωσε ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Παντελής Κολόκας. Τους χώρους των αποδυτηρίων τους έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που βλέπω ότι πλέον η ομάδα όλο και προοδεύει περισσότερο και όλο περισσότερο πολύ σπουδαία ταλέντα αξιοποιούνται και βγαίνουν στην επαγγελματική, στη μεγάλη κατηγορία και με προοπτική μάλιστα να φτάσουν ακόμη ψηλότερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό για όλους μας. Και ιδιαίτερα για την οικογένεια του Παζιάννα. Ο Παζιάννα πλέον έχει περάσει σε άλλα επίπεδα και αυτό νομίζω ότι δεν το καταδεικνύει μόνο η βαθμολογική θέση που παίρνει τα τελευταία χρόνια στην Super League. Το αναδεικνύει κυρίως η οργάνωση που φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να έχει, που είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Έχει ένα προπονητικό team το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει κρατήσει μετά από πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή και αυτό νομίζω ότι είναι και η συνταγή της επιτυχίας και όπως θα μου επιτρέψετε την έκφραση σεμνά και ταπεινά η ομάδα αυτή πάει, στέκεται πάρα πολύ καλά στις μεγάλες κατηγορίες. Γι' αυτό και βγαίνουν και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και σπουδαίοι χαρακτήρες ως ποδοσφαιριστές. Έχει περάσει πολύ καιρός, το έχεις μεσολάβει σε ένα κακό αποτέλεσμα για την ομάδα, θα σταθώ σε αυτό. Σίγουρα ήταν η κακιά στιγμή, έγιναν κάποια λάθη στο παιχνίδι, μιλάω για το παιχνίδι του Απόλλωνα, γιατί αυτό έχει περάσει εδώ και καιρός. Έγιναν κάποια λάθη, ήταν η κακιά στιγμή. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που ήμασταν πριν από αυτό το παιχνίδι και αυτό θα γίνει μέσα από σκληρή δουλειά αυτές τις μέρες και να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι με τον Πανετολικό να κερδίσουμε το μάτς και να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα, γιατί με το αποτέλεσμα θα ανεβαίναμε, θα ήμασταν πέμπτη μόνοι μας, θα ήμασταν μέσα στην πεντάδα, θα είχαμε ακόμα καλύτερη ψυχολογία. Τώρα όλα πήγαν στραβά, ήταν κακιά στιγμή και δεν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα μας πείραξε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πολύ και πιστεύω ανυπομονούμε όλοι οι παίχτες να έρθει το επόμενο παιχνίδι για να δείξουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι θα έρθουν και θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια το βραβείο παρέδωσε στον Ισπανό αμυντικό της ομάδας ο εκπρόσωπος της Toyota Podas, Βασίλης Τζόρτζης. Η Toyota Podas είναι υπερήφανος χορηγός της ομάδας του ΠΑΣ, της ομάδας που εκπροσωπεί τα Ιωάννα αλλά και όλη την Ήπειρο στη Super League. Ευχόμαστε, καταρχήν δίνουμε συγχαρητήρια στον Φόνση για τη βράβευσή του και ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά υγεία και καλά αποτελέσματα στην ομάδα. For the premium, but first of all, because this premium is that I helped to the team with my game. Είμαι πολύ χαρούμενος για το βραβείο, γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι προσφέρω στην ομάδα και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μπορέσω να βοηθήσω. We have to forget this game and we're thinking for the next. Κάθε ομάδα έχει στο πρόγραμμα της και κάποιο κακό παιχνίδι, έτσι το εκλαμβάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Από εκεί και πέρα το μόνο που κάνουμε είναι να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο και να δούμε τι θα γίνει. Coach with everybody. And I think when you are happy this see in the game. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη σχέση με τα παιδιά της ομάδας, με τον προπονητή, με τη δουλειά που γίνεται. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχει αυτή η δουλειά.